Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Σας βρίσκουμε με την αποστολή του Αστέρα Τρίπολης να οδεύετε προς Αθήνα για το φιλικό με τον Απόλλωνα σήμερα. Ναι, είμαστε καθοδόν, είμαστε μέσα στο Πούλμαν. Σε λίγο, σε κανένα μισά ώρα φτάνουμε. Μάλιστα. Θα πούμε και κάτι μετά για τον Αστέρα Τρίπολης. Θέλω τις σκέψεις που γεννά. Μου έχετε αναφέρει τον Μίκη Θεοδωράκη ανάμεσα στα πρόσωπα που θα ελπίζατε να υπάρχουν ως παρεμβατικές παρουσίες που θα γεννούσαν αμοιβαιότητα στο λαό μας και στις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Ποιες είναι οι ιδιότητες του Μίκη, γιατί είναι μια παρουσία, δεν λέω ήταν, λέω είναι μια παρουσία με αναρρύθμιτες ιδιότητες. Καλά το λες, δεν ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι ο Μίκης, γιατί κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλη την παρουσία του και το έργο του στην ελληνική κοινωνία και παγκόσμια γενικότερα. Γιατί ο Μίκης, μην ξεχνάμε, μίλησε για όλους τους ανθρώπους και έγραψε μουσική για όλους τους ανθρώπους αυτής της γης. Ακριβώς. Μα ούτως ή άλλως αναφερθήκατε στην απήχηση που είχε στον διεθνή χώρο η απουσία του. Θα λέει κανείς ότι όλοι οι ξένοι, όχι μόνο άνθρωποι της μουσικής και κοινωνικοί φορείς και κοινωνικές ομάδες, αξιωματούχοι κυβερνήσεων που αναφέρθηκαν στον Μίκη, λες και μιλούσαν για τον συμπατριώτη τους Μίκη. Ήταν τέτοια η έμφαση που έδωσαν στην παρουσία του, στην αξία του έργου του και τη σημασία της παρουσίας τους, που θαρούσες ότι είναι δικός του συμπατριώτης και όχι Έλληνας. Βέβαια, γιατί ήταν τόσο μεγάλη η προσφορά του στον πολιτισμό, στη μουσική, στην τέχνη, που έπρεπε να είναι έτσι. Έπρεπε όλος ο κόσμος να γνωρίζει τον Μίκη. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης ήταν από τους προτεργάτες που έκαναν τους λαϊκούς αγώνες και την ταξική πάλι την έκαναν μουσική. Δηλαδή, εκφράζει ο Μίκης μέσα από τη μουσική του ένα τεράστιο κομμάτι της ανθρωπότητας. Αυτό είναι αλήθεια. Και όλα αυτά είναι κοινά βιώματα λαών, ε? Βέβαια, έτσι είναι. Ακριβώς. Άρα ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, δεν θέλω να αναφέρω εθνικότητα εκείνου που το τραγουδά, αισθάνεται ότι είναι και δικό του βίωμα, έτσι, ότι είναι, τον εκπροσωπεί άμεσα. Ακόμα και ένα σένο του τραγουδά. Ναι, παρακαλώ. Βεβαίως, γιατί κατάφερε, όπως είπα και πριν, ήταν από τους πρώτους που το έκαναν αυτό. Δηλαδή, αν δούμε τη μουσική που έγραψε ο Μίκης, είναι ιστορία της ταξικής πάλης στη χώρα μας του 20ου αιώνα. Που και ο ίδιος είχε συμμετοχή και τεράστια προσφορά στους αγώνες, στους λαϊκούς αγώνες του λαού μας. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η κεντρική, θα λέει κανείς, μουσική φυσιογνωμία του έργου του. Όμως εκτός από την μουσική κάλυψη της ταξικής πάλης, ας το πούμε κάπως έτσι, έκανε απτή την ελληνική ποιήση. Είναι από εκείνους, όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης, κυρίως αυτοί οι δύο μεγάλοι πυλώνες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, έκαναν απτό ερέθισμα την ελληνική ποίηση. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Μεγάλη λοιπόν η χρησιμότητα του έργου του και το θέτω υπό την κρίση σας. Πιστεύω ότι θα είναι θαραλέα μελλοντικά η Ελλάδα αν η ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και άλλων μεγάλων δημιουργών, αλλά μιλάμε τώρα για τον Μίκη, να βρει θέση στην εκπαίδευση, στα σχολεία. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με καθαρή σκέψη, γιατί ο Μίκης είχε μια κομματική ένταξη, την οποία την υπερασπίστηκε και λίγο πριν από το θάνατό του. Είχε παρεκκλήσει σε άλλους πολιτικούς χώρους. Αν πάψουμε να τρογόμαστε και μπορούμε να βρούμε κοινή συνισταμένη όταν έχουμε να κάνουμε παρόμοιες παρουσίες, θα πρέπει η παρουσία του να βρει μελλοντικά τη θέση της στην εκπαίδευσή μας. Είναι έτσι? Όχι μελλοντικά.
θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Είναι από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να διδάσκονται σε όλα τα σχολεία του ανθρώπου, του κόσμου. Ο Μίκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε μπροστά την ψυχή του και το σώμα του, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα. Ο Μίκης έχει φυλακιστεί και πρέπει να το δείξουμε αυτό, να το πούμε στον κόσμο, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος με τις ιδέες που είχε, κομμουνιστής, διώχθηκε για τις ιδέες του. Ναι, με συγχωρείτε κύριε Παπαδόπουλε, 96 ετών έφτασε στα πρόθυρα ενός αιώνα ζωή. Παρά τη φθορά από το ξύλο, τις κακουχίες, τα κρατήρια της Χούντας, αλλά και στα ξερονήσια του εθνικού διχασμού. Και το τονίζω αυτό επειδή ο Μίκης με το έργο του ένωσε τους Έλληνες. Τους ενέπνευσε να συνυπάρχουν τραγουδώντας. Και ήταν θύμα και στόχος του διχασμού. Εκείνος είπε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε, και να σκεφτούμε. Ναι, συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά ο Μίκης δεν προσπάθησε να ενώσει όλους τους Έλληνες μόνο μέσω της μουσικής του. Προσπάθησε να τους ενώσει και μέσω των αγώνων του. Είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε και αυτό. Βέβαια, αλλά για να το αναγνωρίσει κάποιος αυτό, θα πρέπει να βγει από, να βγάλει να βγει από το μικρό κόσμο του, να βγάλει το κέλυφος της όποιας κομματικής ταυτότητάς του και να αναγνωρίσει τις ιδιότητες παρόμοιων πληθωρικών παρουσιών όπως ο Μίκης. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και αυτό δεν είναι αγαπημένη μας συνήθεια. Η φαγωμάρα είναι το αιώνιο σαράκι του ελληνικισμού, σε ειρηνικές εποχές, το τονίζω. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα ο Μίκης με την επιστολή του που έστειλε στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, έβαλε τα πράγματα, δηλαδή την πολιτική διαθήκη που άφησε, την έβαλε σε μια τάξη, όπως είπατε και εσείς πριν. Αποφάσισε ο ίδιος να μην υπάρχουν συγκρούσεις, και όχι μόνο μέσω της επιστολής του, και μέσα από τη ζωή του. Δηλαδή όλη τη ζωή άλεψε, έζησε και πέθανε σαν κομμουνιστής. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι λοιπόν να βρει τη διάβγεια η Ελλάδα για να του απονείμει έμπρακτα, όταν λέμε ότι τμήμα της δημιουργίας του, της ζωής του, του τρόπου σκέψης του θα πρέπει να εισέλθει στην ελληνική εκπαίδευση. Αυτό έχει προϋπόθεση την διαυγή ματιά της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι να συμβεί. Είναι σίγουρο ότι θα συμβεί μελλοντικά. Είναι σίγουρο. Εγώ το θεωρώ σίγουρο ότι θα συμβεί. Να διδάσκεται ο Μίκης Θεοδωράκης όχι μόνο στα σχολεία και σε εκδηλώσεις πολιτισμού και γενικότερα μουσικής. Είναι σίγουρο. Ο Μίκης άφησε τέτοια μεγάλη παρακαταθήκη που είναι αδύνατο να μην διδαχτούν οι νέες γενιές. Ναι, οι ιδιότητες, οι αναπόφευκτες, ισχυρές ιδιότητες της παρουσίας του, όπως είπαμε και πριν. Ας το ελπίσουμε. Θέλω τώρα στο τέλος της συζήτησής μας να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται καθοδόν λοιπόν για το φιλικό με τον Απόλλωνα. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Τι εκπέμπει η ομάδα σας φέτος? Η ομάδα μας έχει κρατήσει ένα πολύ καλό κορμό τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι οποίοι έχουμε αποκτήσει μια ομοιογένεια μεταξύ μας, και θεωρώ ότι αυτό μας βοηθάει πολύ μέσα στο γήπεδο ώστε να αποδώσουμε τα μέγιστα. Δηλαδή γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού ο ένας μεταξύ του με τον άλλον και βγαίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Φιλικό με τον Απόλλωνα, τι ώρα θα αρχίσει το παιχνίδι? Παίζουμε στις 5.30 ώρα στο γήπεδο της Καλλιθέας. Της Καλλιθέας. Ευχαριστούμε πολύ τον τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.